σήμερα, καθώς την επόμενη εβδομάδα ανοίγει στην Εκκλησία μας η περίοδος του Τριωδίου, η περίοδος αυτή κατά την οποία διαβάζουμε στα ψαλτήρια μας το ιερό αυτό βιβλίο του Τριωδίου, το οποίο ξεκινά από εκείνη την ημέρα και ολοκληρώνεται μέχρι και την μεγάλη, το Μέγα Σάββατο. Σήμερα όμως η Εκκλησία μας έχει ορίσει να αναγνώσκεται σε όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες η Ευαγγελική Περικοπή της Χαναναίας, που μας διδάσκει την ταπείνωση. Βέβαια η Εκκλησία μας γενικώς και μέσα από τη Γραφή, αλλά και μέσα από τους πατέρες μας διδάσκει την ταπείνωση, την οποία όμως όταν δεν ακολουθούμε, όταν δεν πειθόμεθα στην ταπείνωση που διδάσκει η Εκκλησία μας, τότε έρχεται η ώρα της δοκιμασίας. Εφόσον δεν αντιλαμβανόμαστε ότι εμείς θα πρέπει να ταπεινωθούμε γιατί πας ο ταπεινών εαυτών υψωθήσετε, τότε έρχεται η ώρα της δοκιμασίας. Μια τέτοια δοκιμασία δηλαδή, σαν αυτή που πέρασε, που υπέστη σήμερα η γυναίκα αυτή, η Χαναναία, η οποία παρακαλούσε τον Χριστό για ένα θαύμα. Χαναναία ρούσα. Δεν ήταν από την Ιουδαία, ήταν Χαναναία. Κι όμως, παρότι δεν είχαν ιδιαίτερα καλές σχέσεις οι δύο φυλές, κι όμως αυτή πλησίασε τον Χριστό και του ζήτησε να τη βοηθήσει. Και τι της είπε ο Χριστός? Ήρθε η ώρα της δοκιμασίας της. Λέει, ήρθα, λέει, για τα παιδιά του Ισραήλ. Δεν ήρθε για όλο τον κόσμο. Αυτή παρέμεινε εκεί όμως και τον παρακαλούσε. Εκείνος για να την δοκιμάσει και να δει πόσο σκληρή είναι η καρδιά της από τον εγωισμό, της λέει, δεν μπορούμε να πάρουμε το ψωμί από τα παιδιά μας και να το ρίξουμε στα σκυλιά. Φανταστείτε δοκιμασία, ε! Παρομοίασε τη γυναίκα αυτή με σκυλί. Θεώρησε ότι οι Ιουδαίοι ήταν τα παιδιά του Θεού και οι Χαναναίοι ήταν σκυλιά. Δεν θα πάρω, λέει, το ψωμί από τα παιδιά να το ρίξω στα σκυλιά. Κι όμως, ποια ήταν η στάση της Χαναναίας? Αν ήμασταν εμείς, θα λέγαμε, ποιος είναι αυτός που με προσβάλλει? Τι είναι αυτός που προσβάλλει εμένα, που είμαι εικόνα Θεού? Θα βρίσκαμε και χίλιες δικαιολογίες να το αποδείξουμε ότι είμαστε εικόνες Θεού και αγιογραφικά, και να πούμε ότι δεν έχει κανένας δικαίωμα, γιατί έχουμε δημοκρατία, γιατί, να μας μιλάει με αυτόν τον τρόπο, θα του γυρίζαμε την πλάτη και θα φεύγαμε. Με αποτέλεσμα ποιος θα έχανε? Εκείνος? Όχι φυσικά, εμείς. Αυτή παρέμεινε εκεί μπροστά, μονιπετής, παρακαλών αυτόν. Συνεχώς, εκεί παρέμεινε. Εκεί είχε χάσει τον εγωισμό της, είχε ισοπεδώσει τον εγωισμό της. Είχε πετάξει το εγώ της μακριά. Και ήταν εκεί και τον παρακαλούσε. Και αφού υπέστηκε αυτή τη δοκιμασία, ο Χριστός άλλαξε το προσωπείο του σκληρού και έβαλε το πραγματικό πρόσωπο του Πατέρα, της αγάπης. Και της λέει, γυναίκα, η πίστη σου, η οποία έχει προϋπόθεση την μετάνοια, η οποία έχει προϋπόθεση την ταπείνωση, σε σοκέσαι. Αυτή η πίστη που σε έκανε να ταπεινωθείς και να σταθείς εκεί, ενώ εγώ σε υποβίβαζα ως άτομο, ως φιλή, εγώ σε έφτιαξα, αισθάνεσαι ένα μηδενικό. Η πίστη σου αυτή που σε κράτησε εκεί και δεν έφυγες, σε έσωσε. Και έχεις αυτό που ζητάς. Αυτό είναι που μας διδάσκει σήμερα ο Χριστός στην Ευαγγελική αυτή περικοπή. Να είμαστε ταπεινοί, γιατί όπως είπε και αλλού, πας ο υψών εαυτών ταπεινωθήσετε, ο δε ταπεινών εαυτών υψωθήσετε. Αυτός που υψώνει και καλλιεργεί την υπερηφάνεια του,
ταπεινώνεται, έρχεται η ώρα που ταπεινώνεται, που χάνει τα πάντα. Ο δε αυτός όμως που ταπεινώνει από μόνος του τον εαυτό του και τον ισοπεδώνει και αισθάνεται πραγματικά μέσα του ένα μηδενικό, αυτός υψωθήσεται. Αυτός ο άνθρωπος πρόκειται να κερδίσει την βασιλεία των ουρανών. Ο άνθρωπος ο ταπεινός είναι φτιαγμένος, είναι προετοιμασμένος για να κερδίσει την βασιλεία των ουρανών, γιατί η βασιλεία των ουρανών είναι ένας χώρος που έχει θέση για όλους τους ανθρώπους. Έχει άπειρη έκταση. Χωρά όλους τους ταπεινούς, δεν χωρά όμως κανέναν υπερήφανο, διότι Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάρη. Ας φύγουμε λοιπόν σήμερα από το ναό μας, μετά την προσευχή μας, μετά τη λατρεία μας προς τον Θεό, έχοντας σκοπό να καλλιεργήσουμε, γιατί είναι δύσκολο να πούμε ότι έχουμε ταπείνωση. Ο διάβολος μας βάζει μαχαίρι μέσα την υπερηφάνεια και μας πληγώνει συνεχώς και δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ας βάλουμε λοιπόν αρχή να καλλιεργήσουμε την ταπείνωσή μας, να απομακρυνθούμε από την υπερηφάνεια μας, ούτως ώστε και εμείς όσα ταπεινά του ζητήσουμε όπως και η Χαναναία, στο τέλος μετά από τη δοκιμασία να ακούσουμε «Η πίστη σου, παιδί μου, σε σοκέσαι, πορεύου εις ειρήνη». Διευχόν τον